Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Είμαστε σήμερα 5η, 28 Ιουλίου του 2022 και είναι η 73η εκπομπή, η εκπομπή δική σας. Καταρχήν χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους εορτάζουσες που γιόρτασαν της Αγίας Παρασκευής του Αγίου Παντελεήμονα. Και βέβαια σήμερα θα επαναφέρω το χαμόγελο στα περήφανα γυρατιά, στον παππού και στη γιαγιά του χώρου του δικού μας, οι πονεμένοι αλλά και οι ήρωες αυτού του τόπου. Θα δροσιστεί η καρδιά τους, η ψυχούλα τους. Σε τελική ανάλυση όμως θα επαναποκτήσουν τη δική τους αξιοπρέπεια. Περισσότερα μετά το σποτάκι. Λοιπόν, έτσι ξαφνικά, χθες, από το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας της Ελλάδας βγήκε μια ανακοίνωση. Συγκεκριμένα από το γραφείο τύπου της Υφυπουργού, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, μέσω του οποίου γίνεται γνωστό ότι επιλύθηκε το ζήτημα με το επίδομα. Επίδομα αλληλεγγύης των ανασφάλιστων ομογενών, που συμπεριλαμβάνονται τα περήφανα γυρατιά του τόπου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ήδη αυτή η διακυβερνητική απόφαση και η διυπουργική έφτασε στο Εθνικό Τυπογραφείο, όπου πολύ σύντομα θα κοινοποιηθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τι συμπεριλαμβάνει όμως αυτό? Καταρχήν γίνεται γνωστό και από την ανακοίνωση της κυρίας Υφυπουργού ότι θα επωφεληθούν και τα περήφανα γυρατιά που μένουν εδώ, στον τόπο μας. Γίνεται γνωστό ότι θα υπάρχει μία πλατφόρμα. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι εκτός την πλατφόρμα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρουσιαστούν και στα ΚΕΠ της Ελλάδος. Ακόμα στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κορτσά και στην Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα βέβαια. Δεν γνωρίζουμε ακόμα άλλες διαδικασίες. Θα δούμε και περισσότερο θα πρέπει να μας μιλήσουν οι αρμόδιοι. Σημασία έχει ότι δρομολογήθηκε. Τους ευχαριστούμε βέβαια, αλλά τους λέμε και ότι παίρνουμε αυτό που μας ανήκει. Περήφανα γυρατιά, δροσιστείτε, γελάστε και βέβαια είσαστε το καμάρι του τόπου μας. Στις μέρες που ζούμε, το θέμα της υποδομής είναι μεγάλη υπόθεση. Και βέβαια, όλοι θέλουμε δρόμους, θέλουμε νερό. Αυτό γίνεται όμως αυτές τις μέρες. Στο Δήμο Φοινικίων έγιναν τα εγγένεια του δρόμου Ντερμίση-Γέρμα. Εκεί παρευρέθηκε ο Δήμαρχος ο κ. Χρυστάκης Κίτσος, ο βουλευτής ο Νίκος Οκούρης, ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος ο κ. Νταμίαν Κεκνούρη και βέβαια ο Αναστάσης ο Αγγελής, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, πρώην πολιτικός, ο οποίος είναι και παιδί της Γέρμας. Σε αυτόν τον δρόμο εμείς έχουμε κάνει ρεπορτάζ πριν μερικούς μήνες. Τότε που άρχισε, χθες εγγενιάστηκε. Εύχομαι να γίνουν και άλλοι δρόμοι σε όλα τα χωριά του Δήμου Φοινικίων. Ωστόσο, στη Σιδηρόπολη συνεχίζεται η ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Βόδριστα και Μπουλεράτη. Από τη διασταύρωση των δύο χωριών και μέχρι το σχολείο του Μπουλερατιού και μέχρι κάτω στο ίσωμα της Βόδριστας. Έγινε η ασφαλτόστρωση ήδη με δύο στρώσεις. Και τώρα θα συνεχιστεί φωτισμός, δέντρα, θα υπάρχει και ένας πεζόδρομος στις άκρες. Θα δούμε.
Θα δούμε τι θα κάνουν. Αυτό όμως το πρόγραμμα, το έχω πει και στο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει ξανά εμείς εδώ στην εκπομπή μας, είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο πρόγραμμα με το οποίο είναι και ο δρόμος προς Ραντάτες, μέχρι την εκκλησία της Παναγίας στην Άνω Επισκοπή. Λοιπόν, τέτοια να έχουμε, τέτοια να γίνονται. Και βέβαια η υποδομή φτιάχνεται με προγράμματα. Η υποδομή φτιάχνεται με το ξέρεις που βαδίζεις, με το να ξέρεις που πατάς. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ο Πόγραδες, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Εντιράμα, συγκάλεσε μια σύσκεψη με όλους τους δημάρχους της χώρας, εκεί όπου παραβρέθηκαν και οι δήμαρχοι, οι δικοί μας. Δρόπολης και Επογονή, ο κύριος Τόλης, και στο του Δήμου Φοινικαίων, ο κύριος Χριστάκης Κρίτσος. Τι είπαν όμως οι δήμαρχοι, τι ζητάνε από την κυβέρνηση και τι σχεδιάζουν να κάνουν? Πολύ σύντομα θα πω ότι ο δήμαρχος Δρόπολης είπε ότι θεωρεί επιτυχία την κατασκευή των υδραγωγείων για τα 11 χωριά της Κατοδρόπολης, για τον Ζερβάτης και για τα 6 χωριά της Ανωδρόπολης, μαζί με το εσωτερικό δίκτυο. Θεωρεί επιτυχία τη Δεξαμενή, το έργο που έγινε στη Δεξαμενή, στην Επισκοπή, στο Ραντάτες. Επίσης, ζητάει από την κυβέρνηση 5 πράγματα βασικά. Το δρόμο προς το Πογόνι, την ανακαίνιση του σταθμού, ηλεκτρικού υποσταθμού της Γράψης. Ζητάει επίσης να υπάρχουν άλλα έργα στον χώρο το δικό μας, όπως το σχολείο στους Βουλεράτες, κάτι του οποίου ο κύριος Ράμα το επιλήφθηκε αμέσως και του είπε «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε». Ζητάει επίσης από την κυβέρνηση να πάρουμε το νερό από την πηγή του Μήλου, στη Σέλτση. Και βέβαια ζητάει μια παρέμβαση στη Δεξαμενή της Ντοφτής για το δίκτυο ίδρευσης στον κάμπο της Κατοδρόπολης. Αυτά ζητάει και βέβαια έχει στο σχέδιο και με κονδύλια του Δήμου να κάνει ο ίδιος ξανά 2 χιλιόμετρα στο Πογόνι, το δρόμο Βόδρισσας Βουλεραντίου που είπαμε πριν λίγο, να φτιάξει τα μουσεία, να έχουμε άλλα έργα όσον αφορά τον καθαρισμό, μια χωματερή με σύγχρονες προδιαγραφές και ούτω καθεξής. Όλα αυτά προχωράνε και βέβαια εγώ ελπίζω, όπως επιλύθηκε το θέμα με το σχολείο στους Βουλεράτες, η κυβέρνηση να καλύψει όλες τις ανάγκες του Δήμου Δρόπολης για τα 5 βασικά σημεία που ζήτησε ο κύριος Δήμαρχος. Στο Δήμο Φοινικαίων τώρα ο κύριος Κίτσος δήλωσε ότι μεν έγιναν έργα σε 2-3 υδραγωγεία, έχουν εξασφαλιστεί τα 36 από τα 58 χωριά που έχει ο Δήμος Φοινικαίων. Ο κύριος Κίτσος τόνισε ότι πρέπει να αναπροσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων μετά την κατασκευή του δρόμου Καρδίκη-Δέλβινο. Και βέβαια χρειάζονται επενδύσεις στη γεωργία, όπως ο ίδιος τόνισε, να συνεχιστούν τα έργα στα υδραγωγεία και συγκεκριμένα όμως στους δρόμους. Στους δρόμους, διότι ο Δήμος Φοινικαίων είναι πολύ μεγάλος, κυρίως στα ορεινά χωριά. Έβαλε έμφαση και έδωσε έμφαση όπως πάντα στον δρόμο της Δρόβιανης και βέβαια στους δρόμους προς τα ορεινά χωριά, στην περιφέρεια, στη διοικητική μονάδα της Δίβλης, του Θεολόγου. Αυτά λοιπόν είπαν οι δήμαρχοι. Ελπίζω να εισακουστούν από την κυβέρνηση και να συνεχίσουμε κανονικά τα έργα υποδομής με πρόγραμμα και με πάρα πολύ σωστή δουλειά από εμπειρογνώμονες, παρακαλώ. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Φοινικαίων, ο κ. Χριστάκης Κρίτσος, βρέθηκε προημερών στα Τρίκαλα, όπου εκεί συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον κ. Δημήτρη Παπαστεριού. Και βέβαια ο κύριος Κίτσος συνοδευόταν από τον Δήμαρχο Αγιάς, τον κύριο Αντώνη Κουντάρα, φίλος και γνωστός στους ελληνικούς δήμους. Εύχομαι ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον να υπάρχει η συνεργασία με το Δήμο Τρικαίων, όπως με το Δήμο Δρόπολης και βέβαια και με το Δήμο Φοινικαίων. Είχαμε πει ότι το μέλλον της Δρόπολης είναι τουρισμός-αγροτουρισμός. Αναπτυγμένη γεωργία για να φέρει και τον αγροτουρισμό. Όμως η γεωργία δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν έχουμε τους δικούς μας μηχανικούς, μηχανοδηγούς, θεριστές. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τσάβος. Κώστας Τσάβος, ο οποίος δεν είναι 40 χρόνια φούρναρης, είναι 40 χρόνια θεριστής. Ασχολείται με τη γεωργία ως μηχανοδηγός. Και βέβαια με την κομπάινα τη δική του, τον βρήκαμε κάπου εκεί στον κάμπο στα Βρυσερά, μιλήσαμε και μας είπε τον καημό του, τα παράπονά του και βέβαια αυτός λέει ότι το επάγγελμα αυτό είναι ψωμί. Ψωμί για την οικογένεια, αγαπητέ μου. Το επάγγελμα αυτό θέλει δουλειά. Το επάγγελμα αυτό θέλει μεράκι. Έχει ένα παράπονο μεγάλο,
το έχει και σαν αυτοκριτική βέβαια, που δεν μπόρεσε να βγάλει νέα παιδιά. Νέα παιδιά για να συνεχίσουν. Αυτή τη στιγμή στη Σιδηρόπολη 4-5 είναι που ασχολούνται με αυτά. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε. Πρέπει όμως να έχουμε συνέχεια, εάν θέλουμε να έχουμε μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Βέβαια, όταν μιλάς για παιδεία, πρέπει να έχεις υπόψη σου την βιβλιοθήκη, να έχει βιβλιοθήκη δημοτική, να έχουμε και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Μας φαίνεται λίγο μακριά, μας φαίνεται λίγο όραμα, διότι αυτή τη στιγμή στην Αλβανία το φτιάχνουν μόνο τα πανεπιστήμια. Το έφτιαξε όμως και το Βουλεράτες, το σχολείο στους Βουλεράτες, όπου δύο παιδιά, δύο μαθητές, ο Κωνσταντίνος Οικονόμου και η Τεφταλία Παπά, μαθητές της 10ης τάξης, έφτιαξαν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. 14 βιβλία αρχικά, λογοτεχνικά. Ελληνική, αλβανική και ξένη λογοτεχνία. Πρόσβαση θα έχουν όλοι, μαθητές, δάσκαλοι, γονείς και ο απλός κάτοικος. Βλέπετε τι κάνουν τα παιδιά στους Βουλεράτες, γι' αυτό αξίζουν να φτιάξει και το σχολείο η κυβέρνηση. Επίσης, μου έφτασε πριν μερικές μέρες στα χέρια το βιβλίο του δάσκαλού μου, του Δημήτρη του Παπά. Είναι το 10ο βιβλίο. Φτερουγίσματα ψυχής. Τον ευχαριστώ από καρδιάς που μέσλε το βιβλίο. Καλοτάξιτο το βιβλίο, δάσκαλε. Είσαστε πάντα δυναμικός. Και πάντα όμως δημιουργικός. Να είσαστε καλά. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Λοιπόν, το είπαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. 4 του Αυγούστου στη Σιδηρόπολη θα αντυχήσει η φωνή της μεγάλης γλυκερίας. Η μεγάλη τραγουδίστρια θα είναι κοντά μας. Η μεγάλη τραγουδίστρια θα είναι στο γήπεδο της Ζερβιτσάνης. 8 η ώρα το βράδυ, 4 του Αυγούστου. Αφού βέβαια θα πάει πριν στο Πόγραδετς, στις 2 του Αυγούστου, στις 3 θα είναι στην Αυλώνα και στις 4 στη Σιδηρόπολη, στην περήφανη Σιδηρόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί βέβαια. Ας δούμε όμως τα σποτάκια που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Σιδηρόπολης υπογονείο. Είμαι η Γιγελιά και χαίρομαι πάρα πολύ που θα βρεθώ κοντά στα αδέρφια μου τη Σιδηρόπολη και του Υπογονείου. Σας περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία να περάσουμε μια όμορφη βραδιά στη Δερβιτσάνη. Καλή αντάμωση. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Έχω πολλά. Όλα να στα χαρίσω. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το έχεις πάρει μακριά. Γεια σας, είμαι η Γιγελιά και χαίρομαι πάρα πολύ που θα βρεθώ κοντά στα αδέρφια μου της Σιδηρόπολης και του Υπογονείου. Σας περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία να περάσουμε μια όμορφη βραδιά στη Δερβιτσάνη. Καλή αντάμωση. Θυμάστε από αυτή την εκπομπή που σας έχω μιλήσει για το παιδί θαύμα, τον Στέλιο Κερασίδη, το 10χρονο παιδί που ήρθε από Ελλάδα, τον πιανίστα που βρέθηκε στο χώρο το δικό μας στη Σιδηρόπολη και μετά όμως πήγε και στα Τίρανα, στα πλαίσια της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού, όπου εκεί έχει επισκεφτεί και Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας τα Τίρανα. Και βέβαια υπάρχει ένα βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο το έφτιαξε η Ρτένα και βέβαια σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας. Αυτό το βίντεο έχουμε την τιμή να το μεταδώσουμε τώρα. Hello,
9 και 12 του Αυγούστου θα έχουμε ξανά τον καλλιτέχνη τον Κώστα τον Ζόγκα. Φεστιβάλ ταινίας μικρού μήκους. Πέρσι θυμάστε, είμαστε συνταρβιτσάνοι. Φέτος όμως θα είναι διαφορετικά. Θα αρχίσει στις 9 του Αυγούστου στο Θέατρο των Σοφρατίκων. Μεγάλο φεστιβάλ και βέβαια θα συνεργαστούν όλοι οι συνεργάτες του κ. Ζόγκα. Θα έχουμε μαθήματα με παιδιά στο σχολείο της Δερβιτσάνης. Θα έχουμε χειροτεχνία, θα έχουμε σύνθεση, θα έχουμε ζωγραφική. Όλα αυτά θα τα φτιάξει ο κ. Ζόγκας. Ενώ τα δύο βράδια της συνέχειας του φεστιβάλ θα είναι στην Καλογορανζή. Και στο γήπεδο του μπάσκετ της Καλογορανζής. Καλή επιτυχία. Πάμε να δούμε και το σποτάκι που έχει ετοιμάσει ο κ. Ζόγκας. Έχω την τιμή απόψε να μεταδώσω στην εκπομπή μου μια νέα επιτυχία, το νέο τραγούδι του Αλέξανδρου Μαγκλάρα, με τον οποίο επικοινώνησα και τον ευχαριστώ πολύ. Το νέο τραγούδι είναι «Η καρδιά μου σου ανήκει». Τα σχόλια είναι περιτά. Συγχαρητήρια στον Γιούριο Μαγκλάρα. Εμείς έχουμε δεκάδες τραγουδιστές, αηδόνια της Δρόπολης, του Βούρκου, του Ριζών, του Πογονίου, της Χιμάρας και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε το τραγούδι κύριο Μαγκλάρα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ για τα μάτια σου τα δυο. Της καρδιάς μου γιατρία η δική σου αγκαλιά.
Πάμε τώρα θέμα και ρεπορτάζ μαζί, το είπα. Σας το έχω υποχρέωση. Κυρίως εσάς που είσαστε στην ξενιτιά, για να ειδείτε τα γλέντια και τα πανηγύρια στη γενέτειρα. Αρχίζω με Αγία Παρασκευή. Εκεί όπου την προηγούμενη Τρίτη γιόρτασε η Αγία Παρασκευή. Ουσιαστικά άρχισε από τη Δευτέρα το βράδυ, 25 του Ιούλη. Θεία Λειτουργία, χορός, τραγούδια, Τάκης Κόλλιας, μέρος. Δείτε πλάνα και εικόνες με την κάμερα της εκπομπής. Θαυμάστε, διασκεδάστε. Amen.
Oh,
Την Τετάρτη χθες βρεθήκαμε στο Λυκομήλι, εκεί που γιόρταζε ο Παντελεήμονας. Στο Λυκομήλι που κάποτε αυτή η εκκλησία ήταν αποθήκη. Αυτό μας είπε και ο Κώστας Οδούλης, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής στο Λυκομήλι, ο οποίος βοήθησε και την έφτιαξε αυτή την εκκλησία. Και βέβαια συνέχισαν και όλοι οι άλλοι με τη συνδρομή και της Ιεράς Μητρόπολης Αργυροκάστου και βέβαια της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο, τον Νίκο Τομίτσι, με πολλούς άλλους κατοίκους. Δείτε όμως στιγμιότυπα από τη Δοξολογία και βέβαια από το Γλέντι. Ξανά ο Τακικόλιας με την κομπανία του Γκραμμόζη. Πάμε. Yeah.
το γεύσαν και δυνατάν. Ιδεύσαι το μες τον Κύριο, ούτε να το πείσω με πάμπος αγαπού. Το γεύσαν και δυνατάν. Δόξαστε Χριστέ ο Θεός, ευχηθούμε Κύριε, δόξαστε Χριστός ο αριθμός θεσιμών. Τες πρεσβείες της Παναθράωνης, επαναμόμου Αγίας Αυτόν Υπρός, Παναγίων και Δικαίων των Πατώρων, Ιακήν και Άνης. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Αιαματικού Παντελεήμενος, του Κιτιμήνου Ευθερούμε και Πάνων των Αγίων. Ελεήστε και σώσει εμάς ο Γατός του Κυράντατος και Ρήμικος. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέης, και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και πάλι, να είστε καλά όλοι και του χρόνου με υγεία, με αγάπη, με πίστη στο Χριστό μας, με πολλή μετάνοια, με πολλή ενότητα και προπαντός με τον Χριστό στην καρδιά μας. Σε γαρένες
είσαι, εσύ λύφες μόνος, που γίνεται δίπλος ο πόνος. Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται την Κυριακή 1:30 το μεσημέρι. Αγαπητοί μου, έρχονται πολλές εκδηλώσεις. Στη Σωτήρας 6 του Αυγούστου. Το πρωί εκεί θα έχουμε μια εκδήλωση για τα 95 χρόνια του σχολείου. Το βράδυ θα έχουμε μια μεγάλη φιέστα. Λαϊκά συγκροτήματα, Χρήστος Αγγελής, Παγώνας, Κώστας Σταύρου. Χαμός θα γίνει στη Σωτήρα το βράδυ της 6 του Αυγούστου. Επίσης, αντάμωμα στο Πογόνι, στους Χωριάδες. Τα δύο Πογόνια μας, από εδώ και από εκεί. Ή από εκεί και από εδώ. Με τη συνδρομή των δύο Δήμων. Και βέβαια όλο το Πογόνι θα είναι εκεί στις 16 του Αυγούστου. Με τον Μαγλάρα στο Κλαρίνο, με την κομπανία του. Χαμός θα γίνει και στο Πογόνι. Και όπως πάντα θα έχουμε 16, 17 και 18 του Αυγούστου. Τα είπαμε και τις προάλλες. Ο Άγιος Κοσμάς, ένα τριήμερο. Τριήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία του τόπου. Τριήμερο θα βουίζει Λιβαδιά. Θα βράζει από κόσμο η Λιβαδιά, αγαπητοί μου. Συγχαρητήρια σε όλους. Τι να πω άλλο. Το κεφάλι ψηλά. Να είστε όλοι καλά. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Γεια σας.